Η παιδική συναυλία είναι ένα από τα πιο τολμηρά έργα του Ιακωβίδη από την άποψη της τεχνικής και του φωτισμού. Η χαρούμενη σκηνή έχει τοποθετηθεί στο λεφότινο δωμάτιο ενό βαβαρικού χωριάτικου σπιτιού που φωτίζεται από δύο παράθυρα, ένα αριστερά και ένα στο κέντρο. Τα παράθυρα αυτά φωτίζουν τη σκηνή με διπλό τρόπο και καθώς το φως έρχεται αντίθετα από το κεντρικό παράθυρο θέτει στο ζωγράφο ένα πρόβλημα που θα το λύσει με αριστοτεχνική μαεστρία όπως θα δούμε παρακάτω. Ας δούμε όμως τους πρωταγωνιστές της σκηνής. Τους τέσσερις νεαρούς μουσικούς. Ο πρώτος, ο καθιστός, παίζει τύμπανο. Ο δεύτερος τεντώνεται για να φυσήξει με δύναμη τη σάλπιγκα ο τρίτος που μισοκρύβεται φαίνεται να παίζει φυσαρμόνικα και ο τέταρτος που στέκεται λίγο μακριά, μη έχοντας αληθινό μουσικό όργανο, φυσάει με δύναμη ένα ροδοκόκκινο ποτιστήρι. Όλα τα παιδιά είναι ξυπόλυτα. Ποιοι είναι οι ακροατέ της παιδικής συναυλίας? Η μητέρα που κάθεται αριστερά κοντά στο παράθυρο και κυρίως η μικρή αδελφούλα που απλώνει τα χεράκια της προς τους μουσικούς μια άλλη μεγαλύτερη αδερφή κάθεται μπροστά στο κεντρικό ανθοστόλιστο παράθυρο. Ο ζωγράφος βλέπει τη σκηνή του από ψηλά, γι' αυτό οι σανίδες του πατώματος έχουν απεικονιστεί προοπτικά. Σε αυτό το ηχηρό γεμάτο ζωντάνια πανηγύρι, πρωταγωνιστές είναι το φως και το χρώμα, όλη η σκηνή πλημμυρίζει από πορτοκαλί τόνους που γίνονται ακόμη πιο ζωηροί καθώς ο ζωγράφος βάζει δίπλα τους το συμπληρωματικό γαλάζιο. Το φως έρχεται αντίθετα και κάνει τους όγκους των παιδιών σκοτεινούς και βαρύς αλλά τα περιγράμματα φωτίζονται έντονα. Έτσι το πουκάμισο του πρώτου αγοριού γίνεται διάφανο. Το πρόσωπο του μεγάλου κοριτσιού έχει λιώσει μέσα στο φως. Εδώ η Ιακωβίδης οδηγεί την τέχνη του ως τα όρια της, δηλαδή ως τον υπρεσιονισμό. Το έργο ζωγραφίστηκε δύο φορές. Ο πρώτος πίνακας εκτέθηκε το 1896 στη διάρκεια των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Τα χρώματά του ήταν πιο ψυχρά, πιο γκρίζα, όπως παρατήρησε σε μια κριτική του Εμμανουήλ Ροίδης. Ο Γιακοβίδης το ξαναζωγράφησε για να το στείλει στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού του 1900, όπου και βραβεύτηκε. Αυτή η λαμπερή παραλλαγή είναι εκείνη που θαυμάζουμε τώρα στην Εθνική Πινακοθήκη.